πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Καλησπέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσιόνη, κυρίες και κύριοι και οι καλεσμένοι του πάνελ. Σας λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι για πρώτη φορά να παρέμβω ζωντανά σε μια εκπομπή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, για ένα λόγο ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσάρεστος και εξαιρετικά προσβλητικός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στα στελέχη του, απέναντι στους ψηφοφόρους, στα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μας λοιπόν το θέμα. Προσέξτε. Ναι, είναι εδώ, είναι παρόν ο κύριος Λάμψης. Είχατε φιλοξενήσει τον κύριο Λάμψια στο δελτίο σας, όπως κάνετε συνήθως. Ακούσατε το σχόλιο του, τον ρωτήσατε για τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε με εξαιρετικά προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, τόσο στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον αποκάλεσε μίμο του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό που προσπάθησε να σας εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας, που είχατε καλεσμένο, τον οποίο ενημέρωσα για τα όσα είχαν γίνει, αλλά δεν πρόλαβε να σας εξηγήσει και το δεύτερο λόγο για τον οποίο προσπάθησε απαιτητικά, απέτησε μάλλον τη συγγνώμη από τον κύριο Λάμψια και του ζήτησε να ανακαλέσει το σχόλιο του. Δεν ήταν μόνο η προσβολή στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Άλεξ Τσίπρα, ήταν μια προσβολή σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη τα οποία έχουν γράψει μια ιστορία στην πορεία τους, έχουν ιστορικές διαδρομές, διότι ο κύριος Λάμψιας τους χαρακτήρισε στηρικτές, υποστηρικτές των εκτελεστών της 17 Νοέμβρη. Και αυτό, κυρία Κοσιόνη, θα μου επιτρέψετε, αλλά είναι εξαιρετικά προσβλητικό, απίστευτα βαρύ και με μία λέξη μόνο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ντροπή. Λοιπόν, δεν είπα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά σας το λέω. Ντρέπομαι που αναγκάζομαι να επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς που άκουσα από τον κύριο Λάμψια και τους οποίους προσπάθησε να διατυπώσει ο κύριος Τσίπρας που ήταν εκεί και ίσως δεν διάβασε τα μηνύματα για να έχει το ολοκληρωμένο λοιπόν, το σχόλιο. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Λάμψια ή κύριο Τσαπανίδου? Έχω την ανάγκη να παρέμβω. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ που κάνατε αυτή την παρέμβαση και είναι παρόν και ο κύριος Λάμψιας για να λύσουμε το θέμα. Εγώ πριν Παναγιώτη, παρακαλώ να μου επιτρέψετε, να πω από τη μεριά μου ότι αυτό ήταν ένα σχόλιο δημοσιογραφικό που όπως εξήγησε ο Παναγιώτης, ήταν αλλά αυτό θα το εξηγήσει, ήταν ένα σχόλιο στο πλαίσιο του δελτίου. Τα σχόλια στο δελτίο μας δεν είναι προσυνεννοημένα. Είναι η προσωπική θέση του εκάστοτε συνομιλητή μας, σχολιαστή μας. Δεν του ζητήσατε, λοιπόν, κύριε, δεν αποτελεί θέση, δεν αποτελεί θέση του ΣΚΑΙ. Αλλά μιλάτε για ένα κόμμα. Μισό λεπτό. Τα στελέχη του οποίου έχουν δώσει μάχες υπέρ της δημοκρατίας. Κυρία Τσαπανίδου, δεν αμφισβητεί κανένα. Μισό λεπτό. Επειδή έχουμε κάνει για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο επάγγελμα. Και θέλω να προσωπικά. Τώρα θα τον ακούσετε. Απλώς εγώ θέλω να μιλήσω ως παρουσιάστρια και δημοσιογράφο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ότι τα σχόλια που φιλοξενούμε δεν είναι προσυνεννοημένα. Οι συνάδελφοι διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Στο θέμα της τοποθέτησης του συναδέλφου μου για το ζήτημα της 17 Νοέμβρη, υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά μου, γιατί το θεώρησα κάπως τραβηγμένο. Νομίζω το έκανε αποδεκτό. Το έκανε αποδεκτό ο συνάδελφος. Και τώρα νομίζω μπορείτε να τον ακούσετε. Μπορείτε να με ακούσετε, λοιπόν. 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, είναι κάπως τραβηγμένο. Μισό λεπτό, κυρία Τσαπανίδου. Είναι κάπως τραβηγμένο, είναι ντροπή. Πάμε με τη σειρά, λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την αντιγραφή των συνθημάτων και των θέσεων διαχρονικά του ΠΑΣΟΚ, ήμουν σαφής. Είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας αντιγράφουν ΠΑΣΟΚ. Είπα ότι ο κ. Τσίπρας φτάνει μάλιστα ορισμένο σημείο κάποιες φορές να μιμείται ακόμα και τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι η πεποίθησή μου. Δεν ανακαλώ όχι, τίποτα. Είναι η άποψή μου. Ότι ο Χάρη Κλίν τον είχε μιμηθεί καλύτερα. Ναι, τη φωνή του. Τη φωνή του εννοούσα προφανώς. Τον αρχηγό τη αξιωματική. Αυτό ήταν ένα αστείο. Αν το καταλαβαίνετε, κυρία Τσαπανίδου, σε λεπτό. Αν δεν καταλαβαίνετε το αστείο. Είναι αστείο. Είναι ηρωνία απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Σα παρακαλώ, για να τον κύριο Τσίπρα, τον τιμώ και για τη θέση και το θεσμό και το πρόσωπο. Τελεία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά. Για τους υποστηρικτές των καταδικαστέντων για 17 Νοέμβρη, δεν το λέω εγώ, είναι γεγονός. Έχει συμβεί. Έχουν γίνει πορείες ολόκληρες. Έχουν γίνει υποστηρικτικές εκδηλώσεις.
Και ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πράγματι. Αυτά δεν αφορά κεντρικά. Τελεία. Δεν εννοούσα ότι το έκανε ο κ. Τσίπρας. Προφανώς. Τα αυτιά των τηλεθεατών που σας παρακολουθούν. Μιλάτε για στελέχη που έχουν δώσει μάχες υπέρ της δημοκρατίας. Μου ζητάτε να κάνω. Ποιο θα συζήτησε αυτό. Μου ζητάτε να κάνω δήλωση μετανία. Δεν θα την κάνω. Με συγχωρείτε. Δεν συνηθίζω να δηλώνω μετάνια για τίποτα. Αυτή ήταν η άποψή μου. Αν δεν σας αρέσει, λυπάμαι. Μπορεί να τη θεωρείτε λάθος. Μπορεί να θεωρείτε υπερβολική, είναι λοιπόν, δικαίωμά σας. Στη δημοκρατία αυτό είναι το πλεονέκτημα. Να διαφωνούμε λοιπόν, και να προχωράμε. Μισό λεπτό, επειδή είμαστε και οι τρεις συνάδελφοι. Πολλές φορές η κριτική μπορεί. Δεν είμαστε πια συνάδελφοι. Εντάξει, δεν σας έθιξα, κυρία Τσαβανίδου. Και προσπαθώ αυτή λοιπόν τη στιγμή να υποστηρίξω όχι μόνο. Λοιπόν. Ως πρώην λοιπόν συνάδελφος, ως πρώην συνάδελφος, μπορείτε να κατανοήσετε, μπορείτε να κατανοήσετε ότι τα σχόλια πολλές φορές και η κριτική μπορεί να είναι σκληρή. Τα σχόλια είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι η άποψη του Σκάι, δεν είναι η άποψη κανενός. Αν δεν σας αρέσει, είναι δικαίωμά σας, προφανώς. Είναι ντροπή να το ακούω στο δελτίο του Σκάι. Σας μιλώ ειλικρινά. Δηλαδή, τι θέλετε ο Σκάι να κάνει λογοκρισία στα στελέχη του για να σας λέει τι θα πούνε. Κυρία Τσαπανίδου, απλώς... Την επόμενη φορά να σας πάρω τηλέφωνο να μου πείτε. Να ευχηθώ, εγώ να ευχηθώ από την πλευρά μου, όταν υπάρχουν και ακραία σχόλια και προσβολές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς δημοσιογράφους και όχι μόνο, να υπάρχει αντίστοιχη ευαισθησία. Από το κόμμα της πολιτικής αντιπολίτευσης, δεν με ακούτε όμως. Σας ακούω πολύ καλά. Θα περίμενα από το σταθμό σας που φιλοξενεί αυτά τα σχόλια. Σας ακούω πολύ καλά και θα παρακαλούσα να ξανακούσετε το σχόλιο και να ακούσετε και την δική μου στάση. Με ευθείες δηλαδή, με ευθείες βολές και υπαινιγμούς για διαφθορές και λοιπά. Θα περίμενα εσείς τουλάχιστον να τα σταματήσετε. Ζούμε εδώ στον ίδιο τόπο 40 χρόνια στην ίδια δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Με τα λόγου γνώσεως λοιπόν είπα ότι είπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Τσαπανίδου για την παρέμβασή της και θα